με ήπιες παρεμβάσεις οι οποίες δεν μεταβάλλουν το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και έχουν ως στόχο τη συντήρηση και την αισθητική αναβάθμιση του χώρου, καθώς και την ταυτόχρονη οριοθέτηση και δημιουργία θεματικών τμήματων, αλλάζει η πλατεία του Πέπλου της Δημοτικής Ενότητας Φερών μετά τη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης και ο ανάδοχος του έργου. Το τι προβλέπουν οι εργασίες που αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός 4 μηνών, ανέλησε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. Έχουμε ουσιαστικά μια συντήρηση ανάπλαση της πλατείας της κοινότητας του Πέπλου σε 4-5 έτσι συγκεκριμένους τομείς. Έχουμε αρχικά την αφαίρεση κρασπέδων που από τα πολλά χρόνια είναι πλέον σε αχρησία και την ενοποίηση του τμήματος αυτός με τα υπόλοιπα επίπεδα της πλατείας. Έχουμε την επίστρωση με βιομηχανικό δάπεδο της πίστας που λέμε, πρόεδρε, έτσι για να συνεννούμαστε, της πλατείας, αφού αφαιρεθούν εκεί τα πλακίδια που υπάρχουν και με τα πολλά ξεσήματα νομίζω θα φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο αντοχής και αποκατάστασης. Έχουμε ακριβώς ένα επίπεδο πιο πάνω, ένα ανοιχτό χώρο υπαίθριο θεατρικής σκηνής, όπου εκεί πέρα θα γίνει επίσης επίστρωση αντιλουσιτικού πλακιδίου και διαμόρφωση σε χώρο που να αποτελεί πραγματικά μια υπαίθρια σκηνή για την περιοχή. Έχουμε την δημιουργία μιας ψισταριάς στο πίσω μέρος της πλατείας, παραδίπλα από το νικίσκο που υπάρχει, προκειμένου κάτω και από τα ψηλά δέντρα να δημιουργείται έτσι ένα πεδίο αναψυχής και ψησίματος τόσο κατά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού όσο και για τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου. Έχουμε την ανακατασκευή των τουαλετών που βρίσκονται στο νικίσκο δίπλα, τόσο του προθαλάμου, όσο και των δύο βεσέ που υπάρχουν μέσα, και καινούργια πλακάκια και καινούργια είδη υγιεινής. Να πούμε ότι έχουμε αντικατάσταση, μάλλον έχουμε αλλαγή στο σχεδιασμό που είχαμε, πρόεδρε, με την παιδική χαρά του Πέπλου, την πάμε σε πιο κεντροποιημένο σημείο κάτω από τα δέντρα και όχι στη γωνία που ήταν η αρχική μελέτη και σχεδιασμός, προκειμένου να έχουμε τη φυσική σκίαση αλλά και ακόμη μεγαλύτερη εγκύτητα προς τα παιδιά. Στόχος είναι να μετατραπεί η πλατεία του Πέπλου σε έναν φιλόξενο χώρο για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων αλλά και σε χώρο αναψυχής, πόλο έλξης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής. Μόλις υπογράφηκε η σύμβαση από τον Δήμαρχο και τον ανάδοχο εργολάβο, καλωσορίζουμε οτιδήποτε γίνεται στα χωριά μας με κοινό στόχο την απόλαυση όλων των έργων από τους κατοίκους και τους συμπολίτες μας. Ελπίζουμε αυτή να είναι η επαρχή έργων και πράξεων, ευελπιστώντας ότι θα έρθουν και άλλα τέτοια πολλά. Φτάσαμε σήμερα λοιπόν στο τέλος, μετά από μια έντονη προσπάθεια από την οποία είχε η τεχνική υπηρεσία και με την παρότρινση και του Προέδρου της Κοινότητας και του Αντιδημάρχου να κάνουμε έναν χώρο ευχάριστο για τους μικρούς μας φίλους και λειτουργικό για τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Πέπλου και τον Σύλλογο Γυναικών, δύο δραστηρίους συλλόγους που πραγματικά δικαιούνται έναν χώρο ο οποίος θα τους βοηθάει σε όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Σε αυτό το πνεύμα, στο οποίο ακριβώς ανέφερε και ο πρόεδρος της κοινότητας, θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα, ούτως ώστε να γινόμαστε όσο δυνατόν περισσότερο χρήσιμοι στην κοινότητά μας και γενικότερα στους δημότες της περιοχής μας. Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση της κοινότητας Πέπλου, αναμένεται να λάβει χώρα σχετική εκδήλωση την Κυριακή 23 Οκτωβρίου. Στα πλαίσια λοιπόν και του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση της κοινότητας, την Κυριακή 23 το μηνό σε 7 η ώρα το απόγευμα θα ετοιμάσουμε ένα πλούσιο αφιέρωμα σε όλους αυτούς τους κατοίκους που πριν από 100 χρόνια στους προγόνους μας ήρθαν στα χωριά μας από την Ανατολική Θράκη και ίδρυσαν αυτήν την κοινότητα για την οποία και εγώ και ο πρόεδρος της κοινότητας είμαστε υπερήφανοι.